Τα προβλήματα και τα μεγάλα θέματα που καλύτερα να αντιμετωπίσει το Πανεπιστήμιο Δυτική Μακεδονία βρέθηκαν στο επίκεντρο τη σημερινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν στο κτίριο τη διοίκηση οι πρόεδρο και τα μέλη του νέου Προεδρείου του Συλλόγου Καθηγητών του Ιδρύματο. Κεντρικό ζήτημα ασφαλώ αποτέλεσε το σχέδιο Αθηνά, με βάση το οποίο και οφορούνται σενάρια ακόμη και για το μέλλον του Πανεπιστημίου τη περιοχή μα, καθώ ακούγονται και λέγονται πολλά και για ενδεχόμενη κατάργηση και συγχώνευσή του. Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν το μήνυμα που έστειλε η πρόεδρο του Συλλόγου Καθηγητών του Πανεπιστημίου Δυτική Μακεδονία, Άννα Σπύρτου, αναφερόμενη σε όλου του τοπικού φορεί. Θέλουμε λοιπόν να ενημερώσουμε του κατοίκου τη Δυτική Μακεδονία ότι πράγματι αυτό ο μήνα μέχρι και τι γιορτέ των Χριστουγέννων είναι, ένας σημαντικός, ε, είναι μια σημαντική περίοδο για το μέλλον των πανεπιστημίων τη χώρα μα. Αλλάζει ο πανεπιστημιακό χάρτη. Έτσι λοιπόν. Οι πιθανότητε να αλλάξει και ο χάρτη του Πανεπιστημίου μα εδώ στη Δυτική Μακεδονία είναι, ε, είναι, είναι πια μεγάλε. Δεν έχουμε πάρει από πουθενά καμιά ε, επίσημη επιβεβαίωση ότι το Πανεπιστήμιο αυτό θα συνεχίσει να υπάρχει και περισσότερο να αναπτύσσεται. Ερχόμαστε εδώ, ω Σύλλογο Καθηγητών, με ομόφανη απόφαση, για να ενημερώσουμε του κατοίκου τη περιοχή και να του καλέσουμε μέχρι τα Χριστούγεννα να σηκωθούν στο πόδι. Όχι μόνο αυτοί, αλλά και οι βουλευτέ τη περιοχή και οι τοπικοί άρχοντε. Πρέπει να, να, αναδείξουμε στην, να, να, βοηθήσουμε στην πολιτεία να καταλάβει ότι ο κόσμος εδώ πέρα ε, αγαπάει το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας. Το σκεπτικό των, ε, των, συναδέλφων είναι το ακόλουθο. Στη χώρα μας, τον προηγούμενο αιώνα, ζήσαμε δύο μεγάλες καταστροφές. Τη Μικρασιατική καταστροφή και την καταστροφή που προέκυψε από τον Εφίλιο Πόλεμο. Και στις δύο καταστροφές η πολιτεία έκανε το ίδιο λάθο. Επένδυσε στο κέντρο. Τώρα ζούμε μια τρίτη τουλάχιστον οικονομική καταστροφή. Αυτό λοιπόν που ζητάμε από την πολιτεία είναι να μην επαναλάβει το ίδιο λάθο. Να δώσει, ε, να επενδύσει στην περιφέρεια, να σταματήσει να σκέφτεται μονάχα για το κέντρο και επένδυση στην περιφέρεια σημαίνει ανάπτυξη για την περιφέρεια. Μια λέξη κλειδί που την ακούμε καθημερινά πια από τα κεντρικά και κυβερνητικά στελέχη. Και ανάπτυξη στην περιφέρεια χωρί να υπάρχει πανεπιστήμιο δεν γίνεται. Ποια είναι εκείνη η περιφέρεια που πόνεσε και μάτωσε και ακόμη οι μνήμε είναι ζωντανέ στη χώρα μα από τον προηγούμενο αιώνα, είναι η περιφέρεια τη Δυτική Μακεδονία. Καλούμε λοιπόν την πολιτεία, το χριστουγεννιάτικο μήνυμα που θα στείλει στην περιφέρεια τη Δυτική Μακεδονία, να είναι ένα μήνυμα ότι στην αρχή αυτού του αιώνα θα μιλάμε για μια περιφέρεια που θα αναπτύσσεται με τη σύμπραξη του Πανεπιστημίου τη. Η πρόεδρο τη Λόγου αναφέρθηκε αναλυτικά τόσο στην περίπτωση τη Φλόρινα όσο και στι υποδομέ του Πανεπιστημίου στην Κοζάνη. Η πρόταση λοιπόν που έχει ο Σύλλογο Καθηγητών είναι μια πρόταση που μιλάει για το πώ μπορούμε τον επόμενο χρόνο, όταν θα είμαστε στον καινούριο πανεπιστημιακό χάρτη, να έχουμε ένα μεγαλύτερο και δυνατότερο πανεπιστήμιο. Περιληπτικά λοιπόν, η λογική είναι η εξή. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο πόλου στο πανεπιστήμιό μα. Ο ένα πόλο, ο ισχυρότερο πόλο, τα τέσσερα τμήματα βρίσκονται στη Φλόρινα και εκεί υπάρχει Πανεπιστημιούπολη. Ο δεύτερο πόλο βρίσκεται στην έδρα του Πανεπιστημίου στην Κοζάνη με τα δύο τμήματα του Πολυτεχνείου. Υπάρχουν συζητήσει οι οποίε έχουν αναπτυχθεί συζητήσει οι οποίε οριμάζουν μέσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου και σιγά σιγά βγαίνουν και προ τα έξω στο, στου πολίτε όλου. Χρειάζονται κάποιε αλλαγέ. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν κάποια θετικά στοιχεία που πρέπει όλοι να αναδείξουμε, όλοι οι κάτοικοι τη Δυτική Μακεδονία, για να δείξουμε ότι είμαστε ένα πανεπιστήμιο το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ανάπτυξη. Καταρχήν, όσον αφορά τη Φλόρινα, το κτηριακό πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ελάχιστο σε σχέση με τι υποδομέ που υπάρχουν. Μάλιστα, η τελευταία μελέτη που κάνουμε δείχνει ότι μπορούμε στη Φλόρινα να δεχτούμε ένα θεωρητικό τμήμα. Επαναλαμβάνω το θεωρητικό γιατί έχει μεγάλη σημασία από το εργαστηριακό. Ενώ μικρέ αλλαγέ μπορούν να λύσουν τεχνικά προβλήματα όσον αφορά το τμήμα εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών. Στη Φλόρινα το πρόβλημα είναι με τι αιστείε. Εκεί η τοπική αυτοδιοίκηση αυτή τη στιγμή, αυτέ τι μέρε, παίρνει αποφάσει για να μπορέσει να προχωρήσει όσον αφορά την άμεση λύση αυτού του προβλήματο. Και εμεί στηρίζουμε με συγκεκριμένε προτάσει από κτίρια που υπάρχουν στη Φλόρινα. Η πρόεδρο του Συλλόγου Καθηγητών του Πανεπιστημίου Δυτική Μακεδονία, Άννα Σύρπρου, κάλεσε την πολιτεία να δώσει μια οριστική λύση στο ζήτημα τη Πανεπιστημιούπολη στην Κοζάνη. Α μην ξεχνά η πολιτεία. Ότι η Κοζάνη είναι η πόλη που υπέταξε το Δούναβι. Άρα, μιλάμε για μια πόλη που έχει ισχυρή ταυτότητα. Είναι μια πόλη που έχει δύο μεγάλα ε, δυνατά πλεονεκτήματα. Το ένα είναι μια πόλη που έχει αεροδρόμιο και είναι και μια πόλη η οποία έχει την εγνατία οδό. Η πρόταση λοιπόν που κάνει ο Σύλλογο των Καθηγητών του Πανεπιστημίου Δυτική Μακεδονία είναι επιτέλου η πολιτεία να κοιτάξει σοβαρά. Τον δεύτερο μεγάλο πόλο του Πανεπιστημίου Δυτική Μακεδονία, να ξεμπλοκάρει το ε, γραφειοκρατικό κόλλημα που υπάρχει όσον αφορά το χτίσιμο τη Πολυτεχνιούπολη στην περιοχή του ΖΕΠ, δεν μπορούμε άλλο να, να δεχόμαστε μετά από τόσα χρόνια στο Πανεπιστήμιο, να ακούμε μονάχα για μελέτε και χαρτιά. Έχουμε γεμίσει με χαρτιά και μελέτε και μελέτε, με τα οποία χαρτιά δεν μπορεί να φτιάξει κτίρια. Και υπάρχουν εδώ ισχυρέ αστάσει που λένε πώ είναι δυνατόν να έχει την έδρα σου και να μην έχει κτίρια. Επομένω, αν σοβαρά θέλουν να αναπτύξουν το δεύτερο πόλο ε, στην έδρα μα, πρέπει άμεσα να ξεμπλοκάρουν οποιασδήποτε γραφειοκρατίας. Παράλληλα, υπάρχουν πολλές, πολλά καλά λόγια και πολλέ υποσχέσει από την τοπική αυτοδιοίκηση. Μία από αυτέ, μία από τι πολλέ που έχουμε ακούσει τον τελευταίο χρόνο, είναι από τον δήμαρχο τη Κοζάνη, ο οποίο υποσχέθηκε μέχρι να χτιστεί η Πολυτεχνιούπολη στη ΖΕΠ, να δώσει κάποιο κτίριο ξύλου κάπου έξω από την Κοζάνη. Εδώ και 4-5 μήνε δεν έχουμε κανένα νεότερο. Α βγει ο Δήμαρχο να μα πει, ήταν μια επιπόλαια πρόταση, είναι μια πρόταση τελικά που δεν υλοποιείται, θα κάνει κάτι άλλο εναλλακτικό, δεν έχει τα χρήματα για να κάνει τι μικροαλλαγέ. Πρέπει όμω ωστόσο να ξέρουμε για να μπορούμε υπεύθυνα να απαντήσουμε στην πολιτεία. Θέλω λοιπόν να πω και να, ε, να, να θέλουμε να πούμε και να, 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 να τονίσουμε στου ε, κατοικού στους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας και στο κέντρο των Αθηνών που είναι μακριά και ίσως μερικές φορές δυσκολεύεται να κατανοήσει κάποια αυτονόητα.